Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο, καθηγητή ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και μέλος του ΔΟΣΟΥ ΤΕΟΔΕ. Καλημέρα σας, κύριε Σουρβίνο. Καλημέρα και αντανομπούλου, κύριε Οικονόμου. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Πολύ για το χρόνο. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Λοιπόν, τι γίνεται με την Όμικρον τώρα, ποια είναι τα νεότερα δεδομένα από την άποψη του πόσο επικίνδυνος είναι, τέλος πάντων, πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η παραλλαγή, πόσο μεταδοτική και αν αλλάζει τα δεδομένα και αν μας πιάνουν τα εμβόλια? Τα δεδομένα δεν έχουν μεταβληθεί. Χρειάζεται διάστημα εβδομάδων για να έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Υπάρχει μια πρώτη μικρή ένδειξη περί αυξημένης μεταδοτικότητας, σύμφωνα με στοιχεία της Νοτιοαφρικής πάντα. Ναι. Δεν έχουμε στοιχεία από Ευρώπη ή Αμερική. Mm-hmm. Και επίσης φαίνεται να μην επηρεάζεται η σοβαρότητα της νοσηρότητας που προκαλεί το νέο στέλεχος. Mm-hmm. Όμως και πάλι πρέπει να είμαστε πολύ επιβλαστικοί και μάλλον υπομονετικοί, θα έλεγε καλύτερα, για να έχουμε τεκμηριωμένη εικόνα. Δεν είναι θέμα κάποιων εβδομάδων μέχρι να αρχίσουμε να δούμε πληροφορίες εκ του ασφαλούς, τόσο για την αποτελεσματικότητα των αντισωμάτων, των εμβολίων κυρίως, είναι βασικό ερώτημα αυτό, mm-hmm. και μετά η μεταδοτικότητα και η σοβαρότητα της νόσησης. Σε σχέση με τη μεταδοτικότητα, ακούμε από συναδέλφους σας και στο εξωτερικό ότι είναι πιο μεταδοτικό αυτό το στέλεχος. Ισχύει αυτό, κύριε Σουρβίνο, και ότι πολλοί λένε ότι μπορεί να πάρει τη θέση της Δέλτα, ας πούμε. Ισχύει από τα δεδομένα της Νοτιοαφρικής. Φαίνεται ότι έχει τη δυναμική. Οι μεταλλάξεις που έχουν προσθεθεί έχουν συσσωρευτεί αφενός στην πρωτεΐνη της Ακίνας και έχουν προσθεθεί και καινούργιες που δεν τις γνωρίζουν μπορεί να προσδώσουν. Φαίνεται ότι αυξάνουν τη μεταδοτικότητα. Παρατηρήθηκε στην Νοτιοαφρική η αύξηση των κρουσμάτων, τριπλασιασμός τους, αύξηση της προσέλευσης στα δομές υγείας τους. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα θα δούμε θα συμπεριφερθεί και αυτός το στέλεχος και στον δυτικό κόσμο. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή στη χώρα γνωρίζουμε σίγουρα πως έχουμε το ένατο κρούσμα της παραλλαγής όμικρον στα Χανιά, όπου ο άνθρωπος επί της ουσίας, κύριε Ζουρβίνε, το περνάει σχεδόν ασυμπτωματικός, δηλαδή χωρίς κανένα σύμπτωμα. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε και εμείς. Βέβαια, να τονίσουμε ότι πρόκειται για σχετικά νεαρό άτομα και με πλήρη εμβολιασμό με δύο δόσεις και σχετικά πρόσφατα ολοκλήρωση του εμβολιασμού και μπορούμε να δώσουμε αυτή την καλή κλινική εικόνα και στον εμβολιασμό σίγουρα. Mm-hmm. Σίγουρα έχει παίξει το ρόλο του. Αντιστοίχως έχετε, το μάθαμε σήμερα από τον κύριο Πλεύρη, από τον Υπουργό Υγείας, υπάρχουν ακόμα δύο κρούσματα εδώ στην Αθήνα. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω να μας πείτε? Τα οποία εξετάζονται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο κέντρο του Εθνικού Δικτύου Γονιδηματικής Επιτήρησης. Νομίζω ότι οι επιστήμονες εκεί, αν όχι σήμερα, αύριο, θα αναμένεται να ολοκληρώσουν την ανάλυση, η οποία είναι χρονοβόρος. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να δοθεί το αποτέλεσμα, να ολοκληρωθούν όλες οι αναλύσεις, για να είναι ασφαλές το αποτέλεσμα και να ανακοινωθεί δημοσίως. Σε σχέση με τα παιδιά τώρα, πώς συμπεριφέρεται η όμικρον, τι εικόνα έχουμε από την Αφρική? Και εκεί παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, γενικά στις νέες ηλικίες παρατηρήθηκε μεταδοτικότητα, όμως ξέρετε υπάρχουν και διαφορετικά επιδημιολογικά δεδομένα. Ακόμα και το ποσοστό κάλυψης, εμβολιστικής κάλυψης του πληθυσμού είναι τελείως διαφορετικό σε αυτούς τους πληθυσμούς. Σωστά, ναι. Και γι' αυτό όλοι είμαστε επιφυλακτικοί για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί αυτός το στέλεχος στις υπόλοιπες υπήρους. Υπάρχουν όμως στοιχεία που βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, η Αμερική ανακοίνωσε το πρώτο της κρούσμα την προηγούμενη Τετάρτη και σήμερα έχει σε 14 πολιτείες. Άμεσα, σήμερα, δηλαδή, πολύ γρήγορα. Σήμερα αναφερθεί μέχρι σήμερα σε περίπου 40 χώρες, σχετικά, τουλάχιστον ένα κρούσμα. Είναι μια σχετική ταχύτητα αυξημένη και αυτή. Σήμερα ανακοινώθηκε στην Ιαπωνία ότι το τρίτο κρούσμα με προέλευση από Ιταλία, αυτό δεν ξέρω πολύ μπορεί να αξιολογηθεί, από την άποψη ότι δεν είναι η πρωτογενής πηγή χώρας προέλευσης. Και επίσης έχουμε και ανησυχητικά φαινόμενα σε άλλες χώρες όπως στο Βέλγιο. Ανησυχητικά σε τι επίπεδο ανησυχητικά δηλαδή? Από την άποψη ότι δεν σχετίζονται τα κρούσματα άμεσα με ταξίδι στις αρχικές χώρες προέλευσης. Αλλά ταυτοποιήθηκαν, ανοιχνεύτηκαν τυχαία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ήδη μια διείσδυση στην κοινότητα, στον γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Έχει τρέξει δηλαδή χώρα πιο γρήγορα. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο και το πρώτο κρούσμα, αλλά και τα δύο που κοιτάζονται σήμερα στην Αθήνα έχουν ιστορικό ταξιδιού, οπότε ξέρουμε τουλάχιστον την προέλευσή του. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Σουρβίνε, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα σε σχέση με τα εμβόλια και με την τρίτη δόση. Η τρίτη δόση μας τωρακίζει και εναντί της όμικρον.
Κοιτάξτε, όσο και αν δεχτούμε τις δηλώσεις εταιριών, ας πούμε η Moderna έχει αναφέρει ότι θεωρεί ότι θα μειωθεί η αποτελεσματικότητά της, θεωρώ ότι αποκλείεται να μηδενιστεί. Σίγουρα θα συνεχίσει να παρέχει, να υπάρχουν προστασία τουλάχιστον έναντι της σοβαρής νόσης, της διασωλήνωσης και της θανάτου. Και εκεί ακριβώς έρχεται το θέμα της τρίτης δόσης, ακόμα και αν μειωθεί ποιοτικά η αποτελεσματικότητα, η ενίσχυση ποσοτικά των αντισωμάτων με την τρίτη δόση είναι απολύτως απαραίτητη αυτή την εποχή και πρέπει όλοι να σπεύσουμε όσοι είναι μας στο χρόνο, στον κατάλληλο χρόνο, να εμβολιαστούμε, να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με τα αντισώματα που θα παράσχουν τα εμβόλια που διαθέτουμε ήδη. Μπορεί οι εταιρείες ήδη να παρασχεδιάζουν τα εμβόλια τους για το στέλεχος όμικρον, όμως και αυτά που τα υφιστάμενα εμβόλια θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας άμεσα. Μάλιστα. Το καλό είναι ότι και από τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα και ο κύριος Γεωργαντάς στο Sky, αφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, είναι πως έχουν αυξηθεί πραγματικά γύρω στα 500.000 ραντεβού για εμβόλια. Δηλαδή τρέχει, πηγαίνει πολύ καλά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε, αυτή τη στιγμή ακόμα ο εχθρός μας, ο αντίπαλος μας είναι το στρέχος Δέλτα. Το οποίο αυτό επικρατεί στη χώρα μας, αυτό προκαλεί ισχυρά φορτία, ισχυρό επιδημιολογικό ή ιολογικό φορτίο, ισχυρή πίεση, ισχυρές λοιμώξεις. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έχει αποδειχθεί ότι τα εμβόλια που έχουμε αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη σοβαρή νόση και το θάνατο. Και εκεί να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή. Το όμικρον είναι το επόμενο βήμα, προετοιμαζόμαστε, αλλά μην ξεχνάμε τον... Ότι η απειλή αυτή τη στιγμή είναι η Δέλτα. Μάλιστα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ορφίνος, καθηγητής Ιολογίας. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.